Λοιπόν, εδώ στη χώρα της Νάξου γίνεται μια καλή δουλειά. Οι άνθρωποι εδώ, η Νικολέτα είναι και βοηθάει, καημένη, μαγειρεύει κάθε μέρα. Φτιάχνουν φαγητά για τους ανήμπορους, τους ανθρώπους που είναι φτωχοί, που είναι άποροι, που δεν έχουν πόρους, έτσι. Ναι, Νικολέτα μου, τι έχεις φτιάξει σήμερα, έχεις φτιάξει σπανακόριζο, έτσι. Έφτιαξα σπανακόριζο και έφτιαξα κοκκινιστό πατάτε με μπρόκολο εδώ. Ναι, κουνουπίδι βλέπω. Κουνουπίδι. Δεν μου λες πόσες μερίδες φτιάχνεις κάθε μέρα. 140. Και φεύγουν όλες, έτσι. Όλα, όλα. Τι δίνεις συνήθως, φαγητό, ψωμί. Ψωμί. Άμα έχουμε σαλάτα, φτιάχνουμε σαλάτα. Άμα δεν έχουμε σαλάτα και δεν φέρει κανείς, εντάξει. Α, από εδώ είσαι εσύ, έτσι. Ναι. Αξιότησα. Ναι. Πόσα χρόνια την κάνεις τώρα τη δουλειά αυτή εδώ. 12. Μπράβο σου. Καλά στο κουράγιο σου, να είσαι καλά. Κάθε μέρα, μόνο Κυριακή κάτσε. Μόνο Κυριακή. Μία Κυριακή δεν θέλω να κάθομαι κι εγώ σπίτι. Μπράβο, μπράβο. Θα βάλω και λίγο σπανάκι μέσα. Αυτό τώρα τι άλλο έχει μέσα εδώ. Πατάτε. Πατάτες. Βράζουνε πατάτες, θα βράζει αυτό, θα βάλω και λίγο σπανάκι. Α, ένα φαγητό περίεργο. Πώς το λες τώρα αυτό, τι φαγητό είναι αυτό. Κοκκινιστό. Ναι, ωραία, ωραία. Είναι ωραία είναι. Μπράβο, πάρα. Μπράβο. Τώρα είναι νηστίσιμα, δεν είμαι που με κρέατα. Ναι, βέβαια. Δεν κάνει. Επειδή βέβαια, προφανώς είναι της εκκλησίας αυτή η ιστορία, έτσι προσφορά, ε. Ναι, βέβαια. Προφανώς επειδή είναι και της εκκλησίας τα προσέχει αυτά, νηστείες και τα λοιπά. Δεν μπορεί να βάλει τώρα σε νηστεία μέσα κρέας και τέτοια πράγματα. Όχι, 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 δεν γίνεται. Πολύ ωραία, μπράβο σας, μπράβο, πολύ ωραία. Γιατί άμα τρώμε κρέατα μετά. Ο παπάς, ποιος παπάς, πώς το λέει ο παπάς. Ο Παπαστάτης. Παπαστάτης. Ναι, έρχεται τώρα όπου να είναι, έρχεται και αυτός, βοηθάει πάρα πολύ ο καημένος. Σπανάκι, ε. Σπανάκι, σπανάκι. Είδα και έβαλε λίγο ζάχαρη προηγουμένως, γιατί. Γιατί πάντα στη σάλτσα πρέπει να βάλουμε ζάχαρη. Σκοτώνει τα μπακαρικά που βρίσκουμε μέσα. Πάντα. Τα μπακαρικά, μήπως τραβάει και την ξυνήλα που έχει, ας πούμε, την ντομάτα. Όλα, όλα. Όλα. Είναι πιο γλυκό το φαγητό με ζάχαρη. Δεν μου λες, αυτό το καλοκαίρι το κάνετε και το καλοκαίρι, έτσι. Όχι, καλοκαίρι κάνουμε μόνο τεψιά, κρέας, κοκκινιστός, τζουκάκια. Συγγνώμη, εννοώ για τους φτωχούς, ρε παιδί μου, για τους άπορους. Δεν κάνετε το καλοκαίρι. Βεβαίως, αυτό είναι ανοιχτό μόνο Κυριακή που δεν δουλεύουμε. Κάνουμε τα πάντα. Το Δευτέρα κάνουμε πάντα το ψάρι. Μετά, μία παραμέρα έχουμε κρέας. Έχουμε λαδερό κρέας, λαδερό κρέας. Δεν μου λες, οι τουρίστες που έρχονται το καλοκαίρι, τι λένε εδώ πέρα που το βλέπουν αυτό. Τρελαίνουν αυτά τα φαϊτά που μαγειρεύουμε εμείς. Ναι. Ναι, και συνέχεια μου λένε να μου δώσεις μια πακέτο. Εντάξει, ξέρω και εγώ λίγο αγγλικά. Και το δίνω και λένε ευχαριστώ πάρα πολύ. Oh my god, βγάζουμε από το καφέ. Φιλόξενοι σου λέει οι Έλληνες. Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Οι ξένοι είναι πολύ αγαπημένοι. Πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ το βλέπω τόσα χρόνια που είναι εδώ και ξέρεις πόσα έχω και μέσα που μου στέλνουν. Από έξω, μέσα στο Messenger, μου στέλνουν φωτογραφίες που βγάζαμε. Ναι, 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 ναι. Μπράβο, Νικολέτα, ναι. Μπράβο. Τι να κάνουμε. Κάνουμε. Εγώ περιμένω τον Παπαστάθη, αλλά άμα δεν έρθει, μου τα έπαιζε μια χαρά. Θα έρθει και ο Παπαστάθης τώρα, όπου να είναι. Μου είπε έρχομαι. Δεν μου λες, πόσα χρόνια ξεκίνησε αυτή η ιστορία εδώ. Ω, πριν σε 20 χρόνια. Ξέρεις αν γίνεται και στα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων αυτή η ιστορία. Ναι, παντού έχει. Και στην Πάρο. Το έχει ανοίξει ο Δεσπότης που έχει ανοίξει εδώ, έχει ανοίξει και στην Πάρο. Απαροναξία που λέμε, ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, πολύ. Ο Σεβασμότης είναι καλός άνθρωπος. Καλός άνθρωπος είναι. Αγαπημένος. Μπράβο, μπράβο. Πολύ ναι, ωραία. Ναι. Αλλά είναι τα πολλά λεφτά. Είναι 6.140 ναι, ναι. Μερίδες. Καλοκαίρι υπάρχει λίγο παραπάνω. Γιατί έρχονται άνθρωποι, κάτι παιδιά που έχουν διακοπές, είναι άρρωστοι. Το στέλνουμε φαϊτά, στέλνουμε τα πάντα που μένουν στα ξενοχεία. Ναι, πάντα, πάντα. Η προμήθεια αυτών των πραγμάτων εδώ από πού γίνεται, τα μαγαζιά της περιοχής τα δίνουνε. Τα αγοράζουν από εδώ. Όχι, εμείς το παίρνουμε. Ναι, τα παίρνετε εσείς. Όλα, όλα, ναι. Όλα. Παίρνω παραγγελίες, θέλω αυτό, αυτό, αυτό. Δεν βοηθάνε, θέλω να πω, οι έμποροι της Νάξου να δώσουν κάτι έτσι από το. Σαν προσφορά. Καμιά φορά. Ναι. Εντάξει, όχι κάθε. Δεν γίνεται. Κάνα μακαρόνι, ρε παιδί μου, κάτι λέω. Μόνο ο Κουτελέρης έχει δώσει τώρα το τελευταίο πριν σε ένα μήνα. Έδωσε κάτι που είναι ο σύλλογος ο Νίκος. Έδωσε μακαρόνια, λάδια, πολλά πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο τώρα να δώσει ο άλλος, λέει. Δεν μπορεί, κατάλαβες. Εμείς το παίρνουμε όλα με λεφτά. Είναι 6.000 ευρώ το μήνα που πληρώνει ο Δεσπότης μόνο για τα πράγματα που αγοράζουμε. Μόνο τα πράγματα, πρόσεχε. Ναι. Βεβαίως. Το λάδι που παίρνουμε εμείς είναι καλό λάδι. Ναι. Αυτό είναι με 5 ευρώ το κιλό. Στο σούπερ μάρκετ το πουλάνε με 6 ευρώ. Είναι το λάδι το καθαρό που βγάζουν.
Αλλιώς δεν γίνεται, δεν βγαίνει, δεν βγαίνει. Είναι πουλά, είναι πουλά. Μάλιστα. Ωραία, μπράβο, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και χάρηκα. Σήμερα τελειώσανε σήμερα οι μερίδες. Έχω τελευταί... ακόμα. Έχω. Αυτές είναι οι τελευταίες δύο και ετοιμάζεις κι άλλο. Όχι, θα βγάλω από εδώ έχουμε. Θα βγάλεις κι άλλο. Έχω ακόμα 15. Παπαστάθη, καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε, καλή Σαρακοστή. Νεαρός παπάς, ε. Ναι. Πότε ξεκίνησες? Έχω κλείσει 3 χρόνια. Α, μόνο. Ναι, που είμαι παπάς, ήμουν 2,5 χρόνια διάκος. Και 16 Οκτωβρίου χειροτονήθηκα. Φρέσκο αίμα. Φρέσκο αίμα. Ναι, δόξα τω Θεώ. Κατευθείαν συνάξω εδώ. Ε, από εδώ είμαι. Α, από εδώ. Έχω τελειώσει και εγώ σχολή μαγειρικής. Σοβαρά. Ναι, ήμουν 4 χρόνια σε τετράστρο ξενοδοχείο. Και κάποιες δυσκολίες σαν οικογένεια σε θέματα υγείας. Και το είχα τάξει ότι αν πάνε όλα καλά, να βάλω το ράσο. Και με τη βοήθεια του πνευματικού μου. Μάλιστα. Ντύθηκα. Απόφαση μεγάλη, αλλά εσύ ξέρεις. Προετοιμασία που έπρεπε να γίνει. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά, όλα καλά. Μπράβο. Εδώ λοιπόν κάνετε κάτι πολύ καλό. Δηλαδή κάνετε κάτι που βοηθά τους ανθρώπους ανήμπορους, φτωχούς, τους άπορους, έτσι. 8 χρόνια. 8 χρόνια, δεν. Πόσο? Παραπάνω νομίζω. Η Νικολέτα μου είπε ότι είναι παραπάνω. Είναι πάρα πολλά χρόνια. Ποιος το υποστηρίζει οικονομικά αυτό? Μητρόπολη. Μητρόπολη, ποια Μητρόπολη? Η Παροναξία. Παροναξία. Οπότε έχει και στην Πάρο κάτι ανάλογο, έτσι, γιατί μου το πει. Ναι, άλλο έχει στην Πάρο και άλλο έχει σε εμάς εδώ. Ναι, ναι. Εδώ πέρα συντηρούμε 140 μερίδες. Ναι, ναι. Εκτός Κυριακής. Στην Πάρο είναι πιο πολλά, όχι. Όχι, εκεί είναι 60. Ναι, γιατί είναι πιο μεγάλο νησί εδώ. Ναι. Όπως το βέβαια και μαγείρισα, ναι. Και εκεί είναι πάρα πολλά χρόνια εδώ, είναι εξαιρετικός άνθρωπος, άσχετα το ότι... Καλά, είναι κουρασμένη, καμιά φορά μπορεί να πει και ναι. Κάτι παραπάνω, δεν τρέχει τίποτα. Τη συγχωρούμε. Όχι, και τα λέει δεν τα λέει... Όχι δεν τα λέει κακία, πάνω σαν μόνο έτσι μετά δεν τα ξεκινάει. Είναι αυτό που λέμε, σκύλος που γαμπιούζει δεν τα αγκώνει. Αλλά η ψυχή της δεν υπάρχει και στην καλοσύνη και στην αγάπη, γιατί έχει αγάπη και την αγαπάει όλος ο κόσμος. Αυτό είναι. Και μαγειρεύει και ωραία. Εδώ κοίμασα λίγο σπανακόριζο με την γυναίκα προηγουμένως που μαγειρεύει αυτή καλά βέβαια. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Ωραία, πολύ ωραία. Μπράβο. Ναι, δόξα τω. Ακολουθάτε και τους κανόνες τώρα εσείς της Εκκλησίας. Δηλαδή, θέλω να πω, την νηστεία νηστεύει και ο κόσμος μας. Δεν φτιάχνετε κρέατα, ας πούμε. Όχι. Μάλιστα. Γιατί αν πεις ότι θα κάνεις κρέας, μπορεί τον άλλο να το σκανδαλίσει και πει, καλά, στο συσίτιο νηστεία και μαγειρεύουμε κρέας. Άσχετο άλλο μπορεί, ας πούμε, το οτιδήποτε. Ναι. Γιατί τα έχουμε και αυτά εδώ πέρα, μην σκανδαλιστεί ο άλλος. Ωραία, μπράβο, συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλό κουράγιο να έχετε. Και επίσης, να... Είναι... Αυτό που κάνετε είναι, ας το πούμε, πραγματικά θεάρρωστο. Όπως και πω, αυτή ήταν και η απόφαση για να γίνω παπάς, ότι δεν σημαίνει ότι επειδή βάζεις ένα ράσο το οτιδήποτε δεν βοηθάς. Απλώς άμα το κάνεις από αγάπη, έχει μεγάλο αντίκτυπο, όχι να κοιτάς τον άνθρωπο εδώ. Στην τσέπη. Μόνο στην ψυχή. Να είστε καλά. Και έχει μεγάλη αξία που είσαι νέος παπάς που το λες αυτό. Μα έτσι είναι. Άμα το όνομα σου πώς είναι? Ιωσήφ. Άμα δεν κοιτάξω τον Ιωσήφ εδώ, ναι. Να τον βοηθήσω. Και ξανά να βγαίνει ένα καλό αποτέλεσμα, δεν κάνουμε τίποτα. Πρέπει να πολεμάσεις για το καλύτερο. Και είναι και ότι αν δώσεις κάτι, το εισπράττεις με άλλο τρόπο αργότερα. Έτσι. Αυτό είναι το κυριότερο. Όταν δώσεις αγάπη, παίρνεις αγάπη. Ας πούμε για την Νικολέτα, ας πούμε, που είναι εδώ. Στην αρχή, μέχρι να έρθουμε και αυτά, μέχρι να συνηθίσουμε ένα στον άλλο, τη συνήθισα. Ναι. Και μου λέει, δεν ξέρω, μου λέει τι θα κάνεις. Εγώ θέλω να έχεις κάθε βράδυ στο σπίτι μου, έστω γένα, μου λες. Και έχουν περάσει τώρα 3 χρόνια που δεν μπορώ να μην πάω, ας πούμε, να της πω το γεια ή το οτιδήποτε. Είναι σαν δεύτερη μου μάνα. Σου έγινε και συνήθεια πια. Γιατί ναι. Πας και κάθε μέρα σου έγινε συνήθεια. Λες που δεν πήγα σήμερα. Σαν δεύτερη μου μάνα. Και ας πούμε και στο τηλέφωνο πιο πολύ, ας πούμε, μιλάω με εκείνη παρά με τη μάνα μου. Ναι, τόσο ναι. Πολύ. Γιατί υπάρχει αγάπη. Ρο. Υπάρχει αγάπη και εκτίμηση. Που αυτό δυσκολεύει που υπάρχει στις μέρες μας. Μάλιστα, έχεις δίκιο. Δυστυχώς στις μέρες μας οι ανθρώπινες σχέσεις διέπονται από το συμφέρον. Έτσι. Και είναι έτσι. Μεγάλο πρόβλημα. Τα καλά και συμφέροντα που λέμε στην εκκλησία. Αλλά είναι αυτό που έχουν ένα κακό και δεν βοηθάνε τα μαγαζιά, τα σουπεμάρκετ να φέρουν τα δάκρυα. Κοίταξε να δεις. Ξέρεις τώρα, θα πω καμιά. Ο παπάς ξέρει καλύτερα την παραβολή για τους πλούσιους. Εντάξει, είναι δύσκολο πράγμα. Δηλαδή ο πλούσιος δεν προσφέρει εύκολα. Πρέπει να το έχει μέσα του. Έτσι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό κουράγιο. Να είστε καλά. Να χαίρεστε τα παιδάκια σας και πολύ. Τα εγγόνια. Έχουμε και εγγόνια, ναι. Να τα χαίρεστε όλα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Έτοιμο, ε. Σπανάκι. Για λέγε τώρα τι έχεις βάλει εδώ πέρα μέσα. Πατάτες, σπανάκι, χονοπίδι, κρεμμύδι, λάδι, μπακαρικά. Νηστίσιμα και... όλα. Όλα νηστίσιμα. Δεν βάζουμε εμείς κρέας, δεν τρώμε κρέας. Μπράβο, Νικόλα. 40 μέρες δεν τρώμε κρέας. Μπράβο, τι κάνει. Μπράβο. Να καθαρίζει και το σώμα. Αυτό είναι. Η νηστεία γι' αυτό γίνεται κιόλα, μην νομίζεις. Μακάρι. Μακάρι να το κάνουν όλοι. Να είσαι καλά λοιπόν, άντε. Χάρηκα. Εγώ χάρηκα που σε γνώριζα. Ευχαριστώ. Και εγώ, να είσαι καλά. Γεια σου, Νικόλα. Γεια σου, γεια. Να είσαι καλά πάντα.